παιδιά, μ' ακούτε, μ' ακούτε πίσω, πίσω μ' ακούτε. Ναι. Με ενδιαφέρει να με ακούτε, μ' ακούτε. Ναι. Λοιπόν, κάντε λίγο ησυχία, επειδή 11 η ώρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε την προβολή, γι' αυτό να κλείσουμε μερικά παιδιά. 2-3 λόγια να σας πούμε, εγώ είμαι ο σκηνοθέτης της ταινίας και η κυρία από εδώ πέρα είναι σεναριογράφος. Σεναριογράφος σημαίνει ότι την ιστορία που θα παρακολουθήσετε την είχα διαλέξει εγώ εδώ και πολλά χρόνια, γιατί αυτή η ιστορία αφορά ένα δραματικό γεγονός της κατοχής. Την εκτέλεση 200 ανθρώπων στην Κεσαριανή την Πρωτομαγιά του 1944. Αυτό λοιπόν το γεγονός εμένα με είχε συγκινήσει, το είχα ψάξει, το είχα διαβάσει. Έλληνες κρατούμενοι εκτελεσμένοι από τους Γερμανούς. Ιωάννα, πες το λόγο να ξεκινήσουμε. Καταρχήν σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ. Ευχαριστούμε και τους εκπαιδευτικούς που σας συνοδεύουν και προσδοκούμε να σας πιάσει η ταινία, να σας συγκινήσει, να σας ενδιαφέρει, κάτι να σας αφήσει. Ακόμα και αν δεν μπορέσουμε μετά στο φινάλε, και οι δάσκαλοι σας θέλουν να δούμε στο σχολείο μια άλλη μέρα. Εννοείται. Κάθε φορά που τυχαίνει τέτοια εποχή να βρεθώ σε κάποια σχολική αίθουσα, μου έρχεται ένας καταπληκτικός στίχος του Μάρκου του Μέσκου. Μπήκε μάις, θέλω κάτι να κλέψω. Και αυτό το λέω γιατί στα πρόσωπά σας, τόσο φρέσκα, με τόσο ζερά βλέμματα, υπάρχει όλη αυτή η λασάρα και η επιθυμία για ζωή. Έχετε φορτωθεί στην πλάτη σας πολλή αδικία, αλλά κατά κάποιο τρόπο πρέπει να πιστέψετε στον εαυτό σας και να ζητήσετε εσείς στην ηλικία που βρίσκεστε το χνάρι το δικό σας στη ζωή. Μετά από 5 χρόνια από την παρουσίαση της ταινίας που είχαμε μικρά Αγγλία, ο Παντελής και η Ιωάννα είναι και πάλι κοντά μας να μας παρουσιάσουν την τελευταία τους ταινία. Ευχαριστώ πολύ, Εύη. Τώρα που πλησιάζαμε στο θέατρο, στην αίθουσα, επέστρεψα πριν 57 χρόνια στην κινηματογραφική λέσχη της Αθήνας, που η γενιά μου έμαθε σινεμά κάθε Κυριακή στις 11 η ώρα, που χάρη στο μεράκι μιας φίλης ερωτευμένης με το σινεμά, της Αγλαΐας Μητροπούλου, εκείνη την εποχή είδαμε τον Βισκόντι, τον Δεσίκα, τον Καζάν, τον Χιούστον, τον Έιζενστάιν, και αυτή η λέσχη εδώ τώρα με συγκινεί βαθιά, δηλαδή κάθε φορά που ερχόμαστε βλέπω τους φίλους με ένα πρόγραμμα καταπληκτικό το καλοκαίρι εδώ στη Μικρή Αυλή, πάντα με ταινίες σημαντικές, και φαντάζομαι ότι χρειάζονται βοήθεια, δηλαδή πρέπει κάτι να υποστηριχθούν για να μείνει αυτός ο θεσμός από ανθρώπους που αγαπούν αυτή τη δύσκολη τέχνη. Σε όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχει κινηματογραφική λέσχη, είναι μια ανάσα, διότι οι κινηματογραφικές αίθουσες έχουν παντού λιγοστέψει. Στις μεγάλες πόλεις έχουν μείνει μόνο τα Cineplex, που είναι περισσότερο σαν εμπορικά κέντρα. Δηλαδή, δύσκολα μπορείς να νιώσεις την πραγματική σπίθα της τέχνης και του στοχασμού που μπορεί να προκαλέσει μια όμορφη ταινία. Έγινε ένα στοίχημα, κερδίθηκε ένα στοίχημα όταν γυρίστηκε η Μικρά Αγγλία στην Άνδρο, όπου καταφέραμε να κινητοποιηθεί περίπου στο σύνολό της η τοπική κοινωνία και να συμβάλλει με τη διάθεσή της, με το κέφι της, με τα έπιπλα, με τα σπίτια, με την παρουσία. Και αυτό ήταν ένας οδηγός, ήταν ένα καλό προηγούμενο για να τολμήσουμε να πάμε πάλι εκτός Αθηνών για μια δύσκολη ταινία στην Κρήτη. Δηλαδή, είχαμε το καλό παράδειγμα των Ανδριωτών που μου βοήθησαν τόσο αποφασιστικά και χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν η Μικρά Αγγλία. Και έτσι μπορέσαμε στα Χανιά, σέρνοντας και διαφημίζοντας και το παράδειγμα. Αλλά εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι οι Ανδριώτες θα έρχονταν να εκτελεστούν. Τρέχοντας, όπως στα Χανιά θέλανε όλοι να εκτελεστούν. Όλοι θέλανε. Συνδέονται αυτές τις ταινίες και με ένα άλλο πρόσωπο, τον κύριο Σπύρο Πολέμη. Όταν έμαθε ότι ο Γιάννης ο Ιακωβίδης είχε ζόρια που έστειλε την παραγωγή του τελευταίου συμβιώματος, πάλι έδωσε το παρόν. Ελπίζω να μην θυμώσει που το ανέφερα. Μπράβο. Είναι μια ιστορία συγκλονιστική, γιατί και για τον Παντελή και για μένα που κλήθηκα κάποια στιγμή με δική του επιμονή και ευτυχώς που δεν άλλαξε γνώμη, γιατί εγώ είχα δηλιάσει και το ομολογό του, έλεγα πού θα μπλέξουμε πάλι. Με δική του επιμονή
έγινε η ταινία, είχε ανάγκη να πει ένα ευχαριστώ στον Ναπολέοντα Σουκατζίδη, τον πραγματικό χαρακτήρα και ήρωα αυτής της ιστορίας. Είναι επιβεβαιωμένο αυτό ότι αρνήθηκε την πρόταση του Κάρλ Φίσερ να εξαιρεθεί από τους 200. Αυτό ήταν η μυθοπλασία. Που κάνουν όλη αυτή την ιστορία τόσο συγκλονιστική και άξια να τη θυμόμαστε, να τη σκεφτόμαστε, να στοχαζόμαστε, να κουβεντιάζουμε. Μέσα σε όλα να μην χάσουμε και το ωραίο πρόσωπο της Ελλάδας που υπήρξε κάποτε. Είναι συναρπαστική εποχή πάντως. Είναι συναρπαστική εποχή. Υπάρχει και η μαρτυρία η δικιά του από την ημέρα της εκτέλεσης που έχει διασωθεί και κατά πάσα πιθανότητα είναι αληθινή. Την είχαμε και στο σενάριο, αλλά δεν μπορέσαν όλα στην ομάδα. Επέστρεψε μεθυσμένος και κλαίγοντας στο στρατόπεδο, φωνάζοντας «Δεν λύγησε κανένας, δεν λύγησε κανένας». Πραγματικό πρόσωπο είναι ο Μαριακάκης, ο Γεωπόνος. Είναι ο γιατρός ο οποίος επιβίωσε, επέζησε τις κατοχές, ο Αντώνης ο Φιούτζης και έχει γράψει και ένα ογκώδες πολύτιμο βιβλίο με μαρτυρίες από το Χαϊδάρι. Πραγματικοί είναι οι τρεις αδελφοί σοφοί στο Φουρνάρικο που εκτελέστηκαν οι δύο από αυτούς. Ο ανάπηρος χωρίς πόδια, ηθοποιός Χρήστος Κωνσταντακόπουλος από το Σύλλογο των Αναπήρων Ηθοποιών, παραπέμπει στο Λευτέρη Αναστασιάδη, ήρωα του Αλβανικού, ο οποίος οδηγήθηκε στο απόσπασμα με τους 200 της Κεσαριανής και μάλιστα είχε ξύλινα πόδια και τα πέταξε στη διαδρομή των καμιονιών από το Χαϊδάρι προς τη Κεσαριανή και πάνω στο ένα ξύλινο πόδι είχε γράψει δύο λόγια για τη μάνα του. Ο μικρός Μίλτος που παραδίδει τη βαλίτσα στην Χαρά Λιουδάκη στο τέλος παραπέμπει σε ένα επίσης πραγματικό πρόσωπο, τον Αντρέλη Πουρίνου, ο οποίος επειδή είχε συλληφθεί τον Ιούνιο, λίγο μετά την εκτέλεση δηλαδή των 200, δεν μπορούσαμε να βάλουμε το δικό του όνομα. Ο πραγματικός Αντρέας Λιγουρίνος με ιστορία παρόμοια του Μίλτου, όντως απόπληζε Γερμανούς και Γερμανό τσολιάδες, συνεργάτες τους, με μια πιτσερίκα 13χρονη. Άλλα πρόσωπα παραπέμπουν εμέσως ή είναι οργανωμένοι μυθοπλαστικά έτσι που να μπορούν να έρθουν πιο κοντά στο σήμερα και να καταλάβουμε κάτι για αυτούς, γιατί όλο και κάποιος δεν θα πρόλαβε ποτέ να δει το εγγόνι του, όλο και κάποιος δεν θα πρόλαβε να δεχτεί το επισκεπτήριο από την αγαπημένη του. Είναι μικρές ανθρώπινες στιγμές. Ακριβώς για να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν κατασκευή και special effect, ήταν απλοί κανονικοί άνθρωποι. Είναι πολλά που μπορεί κανείς να σκεφτεί, είναι πολλά που μπορεί να βρει συναρπαστικά και συγκλονιστικά αν ανατρέξει στην ιστορία και όχι μόνο στην ιστορία, στην ποίηση της εποχής, στα τραγούδια της εποχής. Άνθρωποι που ερχόντουσαν να καταθέσουν τι είχε συμβεί στην οικογένειά τους, στον παππού τους, στον πατέρα τους, στα σόγια τους, ορισμένα από την ταινία, ούτως ή άλλως είναι εμπνευσμένα από ιστορίες που συνέβησαν στην Κρήτη, όπου και έγινε το γύρισμα. Η σκηνή με το χορό είναι πραγματικό γεγονός, δεν ήταν αυτά τα τραγούδια, αλλά όλη τη νύχτα χόρευαν και τραγουδούσαν, γιατί από το φόβο, όταν μαθαίνουν ότι δεν θα πάνε για μεταγωγή αύριο, αλλά θα πάνε για εκτέλεση. Από το φόβο, ποιος θέλει να πεθάνει, ποιος κανονικός άνθρωπος. Και τα χτυπήματα στον τοίχο, το χτυπήμα, δηλαδή κάποιος χτυπάει το τοίχο και ο άλλος χτυπάει. Αυτά ήταν συστηματικά και στη Χούντα
που πέρασαμε και οι δύο από φυλακές, επικοινωνούσαμε με το χτύπα του καρδέλι με τις τρεις χαρακές. Κάθε γράμμα έχει το δικό του αριθμό. Η χωρίστρα, τρεις φορές του υπαλάμε στη χωρίστρα το σινιάλο του θανάτου. Η πρώτη μαζική εκτέλεση αμάχων που έγινε στο Κοντομαρί Χανίων, ένας Γερμανός, και μάλιστα σε Ελαιώνα, υπήρχε ένας Γερμανός αξιωματικός, ο οποίος τραβούσε φωτογραφίες τους εκτελεσμένους και τις χαριστικές βολές. Μάλιστα το 1958-59, μετά τον πόλεμο, επισκέφθηκε το ρημαγμένο χωριό. Έκατσε στην πλατεία, έπινε ένα καφέ, μια τσικουδιά κτλ. Και ένα πιτσιρίκι που είχε διασωθεί από την εκτέλεση επικατοχής, σαν να τον αναγνώρισε, πήγε, βρήκε τον πρόεδρο της κοινότητας και τον παπά, τους το είπε, πήγανε, καθίσανε μαζί του, του είπανε σωτάδε, το παραδέχτηκε αυτός, φωνάξανε στον καφετζή, βάλε του να φάει και να πιει, θα φας, θα πιεις, θα ξεφουμιστείς και μην ξαναπατήσεις στο χωριό. Μου έλεγε, το ξέρει η μητέρα μου, και μου έλεγε, βέβαια, γιατί πας εκεί πέρα, και ακόμα άμα που βρέχει, κοκκινίζει το χώμα. Είχαν βρεθεί αρκετά σημειώματα, άλλα γραμμένα πάνω σε μια κούτα τσιγάρων, στις 10 Μαΐου, στην εσωτερική πλευρά του Μπερέτου, ο Νίκος Γλέζος είχε γράψει το πολύ γνωστό τελευταίο δικό του σημείωμα στη μητέρα του, ο Μανώλης ο Γλέζος, το έχει τον Μπερέ. Στο σπίτι. Αυτά τα σημειώματα βρισκόντουσαν στους δρόμους της Αθήνας και τα ρούχα τους και όλοι αντικείμενα πετάξανε και τα μαζεύανε στην Αρχιεπισκοπή. Η δε Ιωάννα Τσάτσου είχε μαζέψει όλο αυτό το υλικό και μάλιστα βρήκε αναφορές των ιερέων, γιατί έπρεπε να υπάρχει ιερέας στις εκτελέσεις. Ο Σκαλκότας, ο Γιώργος Οικονομίδης, η Ρένα Ντόρ, ο Μινωτής, ηθοποιοί και πολιτικοί, η Λέλα Καραγιάννη, η ηρωίδα της Αντίστασης, με τα πέντε της παιδιά, η Λέλα Καραγιάννη ήταν κρατούμενη στο Χαϊδάρι, με τα πέντε της παιδιά φλέξιμενα. Η Λέλα Καραγιάννη σηκωτώθηκε στο μπλόκο αυτό της εκτέλεσης των 200. Η Λέλα Καραγιάννη ήταν κρατούμενη στο Χαϊδάρι, ναι. Εκτελέστηκε και μία από τα... Τα πέντε της παιδιά ήταν επίσης κρατούμενα σε διάφορες φυλακές. Η μία κόρη ήταν και στην προχωρημένη εγκυμοσύνη. Εκτελέστηκε 8 Σεπτεμβρίου του 1944. Ήταν η τελευταία μαζική εκτέλεση, γιατί 12 Οκτωβρίου οι Γερμανοί αποχώρησαν από την Ελλάδα. Ούτε τη Σερό τη Κωνσταντοπούλου, τη 17χρονη, που είχε τη Λέλα σε μαμά τη στη φυλακή και εκτελέστηκε και αυτή στα 17. Τι να πούμε. Αν όμως η ιστορία αυτή λέει κάτι, νομίζω πως το νόημά της είναι περισσότερο οικουμενικό και επανανθρώπινο. Είναι πάνω απ' όλα η αξία της ανθρώπινης ζωής, ένα όχι στον ναζισμό, όχι στον φασισμό, όχι στον πόλεμο και αγώνας και μια ζωή με αξιοπρέπεια. Η ταινία ήθελα να την κάνει ο Παντελής από πριν τις νύφες. Είναι πάρα πολύ, δηλαδή σχεδόν 20 χρόνια πίσω. Και εγώ ευτυχώς που έγινε, γιατί από την πορεία της... Σε σχολεία ειδικά, που αρκετοί εκπαιδευτικοί έχουν φέρει τα παιδιά σε αίθουσες για να δουν την ταινία και μας φωνάζουν για κουβέντα και συζήτηση μετά, νομίζω πως πιάνει τόπο για τα παιδιά τα νέα, πιάνει τόπο. Όσοι αγαπάτε ή έχετε ανάγκη να μάθετε περισσότερα πράγματα, υπάρχει βιβλιογραφία και πάντα είναι έρωτας, αλλά και σύμμαχος η γνώση της ιστορίας. Το λέω και για τα παιδιά, το λέω και για τους μεγαλύτερους. Έχω και έναν άντρα στο σπίτι που σπανίως και διαβάζει λογοτεχνία και ποίηση. Εκεί συνέχεια με την ιστορία. Και ευχαριστούμε επίσης πάρα πολύ τον Παντελή και την Ιωάννα που ήρθαν και τα ανεχωρηθήκανε, ήρθαν μόνο για τρεις μέρες. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που απόψε Σαββατόβραδο έχετε έρθει να δείτε το τελευταίο σημείωμα και να ευχαριστήσω και την παρέα της Λέσκης. Προσωπικά νιώθω πραγματικά πάρα πολύ όμορφα και το χειμώνα σε αυτό το χώρο και το καλοκαίρι στη θερινή αυλή κάτω από τις Βουκαβίλιες και τα Γιασεμιά. Και δημόσια θέλω να πω ότι οι επιλογές των ταινιών που κάνετε, που ακόμα και όταν δεν είμαι εδώ παρακολουθώ Βαγγέλη και Έφη τι παίζετε, είναι σπουδαίες, είναι ένα στέκι που μακάρι να είχε περισσότερη στήριξη από τους ντόπιους. Γιατί η αγάπη για τον κινηματογράφο δεν είναι μόνο ότι αναδεικνύει ένα χώρο πολιτισμού, μια όαση, ένα νησί. Για όλους μας είναι καλό.
Μόνο στο Βούλγαρη τις ταινίες ερχόσαστε. Έχουμε όλοι κάτι να σκεφτόμαστε, να μας βάζει σε προβληματισμό, να θυμόμαστε, να μας γλυκαίνει, να μας πικραίνει, αν θέλετε, πολλές φορές, αλλά πάντα είναι ένα ελληνικό, ας πούμε, στο βασικό. Ευχαριστώ.